Ματίνα Νικολάου, το διαζύγιο που πάλεψε να διαχειριστεί. Δεν ήθελα να χωρίσω. Ήταν ένα μεγάλο χαστούκι για μένα, γιατί δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα μεγαλώσω ένα παιδί μόνη μου. Αλίκη Κατσαβού, η ζωή χωρίς τον Κώστα Βουτσά. Εκείνη την ημέρα το ήξερα. Φόλιαζε μέσα με ένας φόβος απροσδιόριστος. Έβλεπα ότι η κουρτίνα έπεφτε. Υπήρχαν κάποιοι που είπανε, μα γιατί ο Βουτσάς να πάρει απόφαση να γίνει πατέρα σε μια τέτοια ηλικία. Εγώ δέχομαι ότι για κάποιους φαίνεται παράλογο, γιατί κοιτάζουν τα νούμερα. Εγώ κοίταξα τον άνθρωπο. Ο Κώστας δεν ήταν ένας ογδοντάρης. Δεν μπορούσα να τον μετρήσω με τα κοινά μέτρα των ανθρώπων, ήταν έξω από τα μέτρα. Μεσάνυχτα, με την Ελεονόρα Μελέτη, απόψε, μισή ώρα μετά τις 12 το βράδυ.